Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο μεταξύ δύο φίλων. Σήμερα έχω μαζί μου την... Ντάτ Λίλη. Γεια σου, Λίλη. Λίλη, είσαι έτοιμη για τις ερωτήσεις μου? Πάρα πολύ, δεν ξέρω. Πώς σε λένε? Λίλη. Πόσο χρονών είσαι? 29. 32. Από πού κατάγεσαι? Από την Ζάκυνθο και την Άξο. Περιέγραψε τον τόπο σου με μία λέξη. Δεν έχω πάει να Άξο, ποτέ. Ζάκυνθος, τι να περιγράψω, ξέρω εγώ. Τουρίστες μεθυσμένοι. Ωραίες θάλασσες που οι σπηλιές τους μυρίζουν κλούβια αυγό. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Με οροσκόπο Παρθένο. Το μόνο Παρθένο πάνω σου. Έχεις αδέρφια? Είμαστε 7. Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Για να γίνει κάποιος YouTuber, πόσες φορές πρέπει να έχει αποτύχει πανελληνίες? Τουλάχιστον 7. Εσύ πόσες? Εγώ πέρασα με τη μία, αλλά δεν μου άρεσε. Καμία σχολή. Στις πόσες απορρίψεις από κανονικές δουλειές κατάλαβες το ταλέντο σου στα βίντεο? 5-6. Τι θεωρείς πιο άχρηστο? Βεβαίως η παρακολούθηση σεμιναρίου του κετού από άντρα ή βραβείο Viral Hero? Και γιατί το βραβείο? Γιατί το πήρα εγώ, οπότε... Αν ήσουν διάσημη, ποια θα θέλεις να είσαι? Billie Eilish. Πιστεύεις θα γίνεις ποτέ? Όχι. Γιατί? Δεν έχω... Ταλέντο. Ταλέντο. Συγγνώμη. Το είπες πρώτος, αλλά αυτό, αυτή τη λέξη έψαχνα. Ποια κόκκινο? Έχω περίοδο. Κι εγώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το σουβλάκι. Τι, δεν θα έτρωγες με τίποτα? Σαλιγκάρι, με τίποτα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Είναι το Leon the Professional. Είναι το αγαπημένο σου επιτραπέζιο? Τα βαριέμαι πάρα πολύ. Τύπου στη Μονόπολη θέλω να είμαι πάντα η τράπεζα. Σπέρματος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Δεν έχω, αλλά έχω ένα που το έχω κάνει τατουάζ πάνω μου, οπότε μπορεί να μπει στη λίστα. Το Μακαρένα. Ναι! Android ή iOS? iOS. Instagram ή TikTok? Instagram. Facebook ή Twitter? Τα Twitter το έχω κατεβάσει από το 12 και ακόμα δεν έχω μάθει πώς το χρησιμοποιείς. Netflix ή YouTube? Netflix. Amazon Prime ή Disney? Disney. Disney ή Netflix? Netflix. Με τι ήρθες εδώ? Με τα μάξι μου. Έχω διαβάσει ότι αποφεύγεις να απαντήσεις σε πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Τις κρατούσα για σένα. Έχω λοιπόν δύο απορίες. Πρώτον, είναι αλήθεια? Και δεύτερον, πόσο χρονών ήσουν όταν σου ήρθε πρώτη περίοδος? 14. Σιλικόνη, αέρας, νερό. Κατέταξέ τα μου σε σειρά σημαντικότητας. Προφανώς σιλικόνη, αέρας, νερό. Το πρώτο στη θάλασσα επιπλέεις. Όλοι φελεί. Πόσα από τα άτομα που σε γνώριζαν πριν 5 χρόνια θα σε αναγνώριζαν στον δρόμο? Κανείς. Δείξε μας το τελευταίο Google Search που έχεις κάνει. YouPorn. Όχι, κάτσε να δω. Οριλά έψαχνα στην περιοχή μου. Δείξε μας την τελευταία φωτογραφία που έχεις βγάλει στο άλμπουμ του κινητού. Δεν είναι φωτογραφία, είναι βίντεο. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπάρα μας. Πες μου, από ποιον έλαβες το τελευταίο SMS στο κινητό σου? Α, τώρα μόλις το έλαβα. Πολύ στενάχωρο. Μία έκπτωση 50% σε αντιλιακά. Από ποιον στο Messenger? Messenger, ποιος μπαίνει, ρε παιδιά? Όχι, ναι, είναι πολύ στενάχωρο. Από τον εαυτό μου. Μιλάω στον εαυτό μου για να κρατάω σημειώσεις και τέτοια. Ακούει. Ο μόνος. Από ποιον στο TikTok? Στο TikTok τελευταίο είναι από τον επώνυμο αλκοολικό. Και τι λέει? Μου κοινοποίησε ένα βίντεο. Έχετε ένα ελάττωμο. Λέτε στε μάγκες στο τάπο, εσύ θέλει μία ελάττωμο. Αυτό είναι μάγκια. Αυτό είναι πάρα. Από ποιον στο Telegram? Τι είναι αυτό? Έλα τώρα. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Δείξε μας την τελευταία selfie που έχεις βγάλει. Α, σήμερα το πρωί. Ντυμένη. Αυτή είναι τώρα, αυτό έχουμε. Θα δούμε μετά. Έχεις σχέση? Όχι. Έχεις σχέση? Ναι, το πρωί. Από όλες τις τρομακτικές σου ιστορίες. Ναι. Ποια σχέση σου σε τρομάζει περισσότερο? Για να είμαι μόνη μου, λίγο πολύ όλες. Αν έκλεινε το YouTube, θα καθάριζες σκάλες, τουαλέτες ή τον εαυτό σου? Τον εαυτό μου. Πέρα από πλαστικές, ποιο είναι το φετίχ σου? Το φετίχ μου είναι Trust TV. Ερωτικό φετίχ εννοούσες εσύ? Δεν έχω. Δεν υπάρχουν φετίχ. Είναι να τα κανονικοποιήσουμε όλα, παρακαλώ. Πέρα από πολιτήριο Λυκείου, ναι. Τι χωρίζει έναν YouTuber από την επιτυχία? Η αυθεντικότητα, Αλέξη. Η συστηματικότητα και η επιμονή. Το πολιτήριο Λυκείου, όχι. Ποιον αγαπάς περισσότερο στον κόσμο? Τον σκύλο μου. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή? Ήθελα να γίνω entrepreneur. Και? Τα κατάφερα. Ήθελα να γίνω βουγιουκλάκι όταν ήμουν μικρή. Και τελικά?
Δεν έγινε, εντάξει. Ή Βουγιουκλάκη ή τέτοια. Η Μαρία της γειτονιάς. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι βοηθάω ανθρώπους. Το χειρότερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Είναι τόσο πολλά. Ένα, ότι μοιάζω στη Βασιλιάδου. Ταλεντάρα η Βασιλιάδου, απλά ξέρεις καμιά φορά. Όμορφη. Ποιο είναι το πιο αδιαστικό πράγμα που έχεις κάνει όταν ήσουν αμόνη. Εντάξει που έχω κάνει, κατά λάθος το έκανα, χαίστηκα πάνω μου. Αδιαστικό είπα. Αυτό σου άρεσε. Mm. Αυτό νομίζω. Αν είχες μια υπερδύναμη, ποια θα ήθελες να είναι. Να πετάω. Μαλακίες. Αυτό το κάνω ήδη. Ισχύει. Βασικά θα ήθελα να πετάω, αλλά να μην είναι κουραστικό τύπου όπως τώρα που έχεις να περπατήσεις και βαριέσαι. Να ήταν εύκολο το πέταγμα. Θα πεταγώ μου μέχρι το περίπτερο. Να πάρω, ξέρεις. Τι. Μη με κοιτάς έτσι. Έχεις κάποια φοβία. Φοβάμαι τα μεγάλα ύψη πολύ. Α. Και τους πολύ στενούς χώρους και τα φίδια. Ποιο είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο στη ζωή σου. Νομίζω ο εξοπλισμός μου. Δηλαδή. Μιλάμε για αντικείμενο. Οι κάμερες, το λάπτοπ. Τίποτα άλλο. Κάτι πιο διαστητικό. Για ζούμε. Ναι. Σου αρέσει το αλκοόλ. Έχουμε μια περίεργη σχέση. Αν ξεκινήσω, δεν μπορώ να σταματήσω. Οπότε το αποφεύγω. Είναι, ξέρεις, μια σχέση από μακριά και αγαπημένη. Καπνίζεις. Ναι. Κανονικά. Και αυτά τα vibes. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό. Κοκτέιλς, κυρίως. Μ' αρέσει το Zombie πάρα πολύ. Born Star. Sex on the Beach. Και μ' αρέσει και ένα άλλο που λέγεται... Το κάνανε σε ένα νησί που είχα πάει, ένα μπανόφι. Έχεις κάνει ποτέ ναρκωτικά. Τι θεωρείται ναρκωτικό. Όχι ρε, μακριά από αυτά. Πες μου μια ερώτηση που αν στην έκανα δεν θα απαντούσες. Όχι, γιατί θα μου την κάνεις. Δεν κρύβω τίποτα σε αυτή τη φάση, είμαι πάρα πολύ ανοιχτή για όλα. Σου αρέσει ο τζόβος. Όχι, δεν τον κατάλαβα ποτέ. Νιώθεις τυχερή. Ναι. Κορώνα ή γράμματα. Κορώνα θέλω, κορώνα. Είμαι τυχερή. Ισχύει. Πες μου ένα ψέμα. Τι ψέμα να σου πω τώρα. Τόσα λες κάθε μέρα. Ήταν η καλύτερη χρονιά που πέρασα φέτος. Πες μου μία αλήθεια. Ήταν η χειρότερη χρονιά που πέρασα φέτος. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες σεξ. Πριν κάνα μήνα. Τρεις εβδομάδες. Έχεις απατήσει ποτέ σε σχέση. Στα 18 μου. Όταν το κοινό σου ενηλικιωθεί και καταλάβει τι σημαίνει καραβίδα, πιστεύεις θα χάσει πάσα ιδέα για σένα. Πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια ξέρουν τι σημαίνει καραβίδα. Το θαλασσινό. Αν μπορείς να διαλέξεις τι φίλο θα είσαι, θα παρέμενες στο ίδιο ή θα άλλαζες. Πέθανε ο καμεραμάν. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Mm. Νομίζω θα έμενα αυτό που είμαι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το γυναικείο σώμα, πόσο μάλλον να το έχω πάνω μου. Κοίτα σύμπτωση. Αλλά έχω πολλά στοιχεία ανδρικά στη ψυχή μου. Αυτά ήταν για σήμερα. Πώς πέρασες. Αλήθεια ήτανε... Χαιστήκαμε. Γιατί συμφώνησα να έρθω.